η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Τα ελληνικά νησιά να παραμείνουν επίκεντρο εγκλωβισμού δεκάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών. Τους κατηλώνουν στη χώρα πρώτης υποδοχής όπως η Ελλάδα, με αλυσίδες τον κανονισμό του Δουβλίνου, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και χωροφύλακα τη Frontex. Το νέο αντιδραστικό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που μεθοδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει περαιτέρω τις αντιδραστικές κατευθύνσεις που οδηγούν στον εγκλωβισμό των προσφύγων σε απάνθρωπες συνθήκες. Την ίδια στιγμή θα λέγαμε ότι σύμφωνα με καταγγελίες ζητούνται σε άσυλο ακόμα και τα μικρά τους παιδιά, στερούνται και τα στοιχειώδη, εκτεθειμένοι στην πανδημία, το κρύο, τις μολύνσεις, τόσο στις παλιές όσο και στις νέες μόριες, κλειστού ή ανοιχτού τύπου που πάντα φέρουν την ίδια υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφωνικά των κυβερνήσεων. Προδούνται επίσης οι μαζικές φαστρά καπορρύψεις ασύλου και οι απελάτες και τους θέλουν πίσω στην κόλαση των πολέμων για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλες ευθύνες, δηλαδή τους θέλουν πίσω επίσης στα κάθε είδους κυκλώματα. Όσο και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση περιφρονούν τα δικαιώματα και τα αιτήματα των προσφύγων και των μεταναστών, των κατοίκων των ελληνικών νησιών που έχουν δώσει μεγάλο αγώνα, η μόνη διέξοδο βρίσκεται σε σύγκρουση με τις συμφωνίες και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον άμεσο απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά για άμεση μετάβασή τους στις χώρες τελικού προορισμού τους, όπου εκεί να εξετάζεται και το αίτημα του ασύλου τους.